Γιατί άκουγα και προεκλογικά που δεν απάντησα ποτέ. Ξέρετε, όταν όλα δείχνουν ότι ένα χρώμα είναι μαύρο, και έρχεται κάποιος και λέει ότι όχι, αυτό είναι άσπρο. Δεν πρέπει να αντιπαραδεχθώ. Γιατί? Δεν σας έκανε εντύπωση ότι προεκλογική περίοδο και εγώ δεν βγήκα να απαντήσω ούτε μία φορά. Γύρισα όλα τα χωριά, δεν άφησα χωριό για χωριό, πόλη για πόλη, καφενείο για καφενείο, ακόμη σε οποιοδήποτε χωριό ήταν φως ανοιχτό, χτύπησα την πόρτα και μπήκα. Προεκλογικά. Ενημέρωσα τον κόσμο, συζήτησα με τον κόσμο, άκουσα τα παράπονα του, υπήρχαν και δύο, τρεις, πέντε που μου είπαν δεν έκανες τίποτα. Λέω, αυτό δεν είναι. Α, αυτό τι με νοιάζει. Εγώ ήρθα στο γραφείο σου και δεν έβαλες το γιο μου στο δημόσιο, άρα δεν έκανες τίποτα για μένα. Κανένα πρόβλημα, υπήρχαν και θα υπάρχουν και αυτοί. Αλλά δεν υπάρχει, θα το ξαναπώ, μέρος του νομού που να μην κάναμε παρέμβαση. Και μάλιστα κάποια έργα, όπως η Μελικιόστρατη, όπως η γέφυρα που ενώνει τον Άγιο Γεώργιο με τον Ζευγοχώρη, όπως η άνοδος της Νάουσας που θα τελειώσει και εκείνο το έργο, είναι έτοιμο, θα πρέπει να παραδοθεί. Έργα τα οποία επί χρόνια θα ζητούσε η λιμνοδεξαμενή στα Πιέρια, το πάρκι του Σεφίου, επί χρόνια ζητούσε ο κόσμος αυτά τα έργα, τα κατασκευάσαμε εμείς. Και μη μου πει κάποιος, μα ξέρεις, κάποια από αυτά ήταν ενταγμένα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και εγώ έχω εντάξει αυτή τη στιγμή, θα δείτε παρακάτω, ενταγμένα. Αυτά κάποιος θα τα τελειώσει. Δεν έχει μερίδιο αυτός. Εμείς τα συλλάβαμε, εμείς τα σχεδιάσαμε, εμείς τα εντάξαμε. Αλλά από τα έργα αυτά που θα δείτε παρακάτω στο ΕΣΠΑ, αύριο μεθαύριο θα τα τελειώσει ο Δήμαρχος της Βέρειας, της Νάουσας, της Αλεξάνδρειας. Δεν θα έχουν μερίδιο ευθύνη αυτοί. Μα βεβαίως και θα έχουν. Δεν θα έχουν από την μερίδια από την επιτυχία. Ναι. Δεν θα έχουν δικαίωμα να μιλούν. Ναι. Απλούστατα εμείς δεν κοιμηθήκαμε. Δεν κοιμόμαστε τώρα. Και αυτό που σας έλεγα, ότι ο λύκος με την καλή έννοια στην αναπαπούλα χαίρεται. Εμείς καταφέραμε λοιπόν σε αυτήν την αναπαπούλα, γιατί ο καθένας, κάποιοι από τους συναδέλφους μου νομάρχες δεν πολιτεύτηκαν, κάποιοι πήγανε στους δήμους, κάποιοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές, και εγώ θα έλεγα όχι, ότι δεν τους ένοιαζε, βεβαίως και τους ένοιαζε. Αλλά επειδή εγώ είμαι σήμερα εδώ, σε εσάς απολογούμε και σε εσάς θα απολογηθώ τα επόμενα 4 χρόνια, δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη. Έχετε μπροστά σας χαρτιά, μπορείτε να τα δείτε. Έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ. Τι λέμε, το 10ο γυμνάσιο μέχρι σήμερα, όταν λέω ενταγμένα μέχρι σήμερα. Γιατί από εκεί και πέρα και μέχρι τέλος του χρόνου αυτές τις 20 μέρες, αλλά και μέχρι τέλη Μαρτίου, μέχρι το πρώτο εξάμεινο του Ιουνίου, είμαι σίγουρος ότι ο νομός μας θα έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ και άλλα σημαντικά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται οι τεχνικές μας υπηρεσίες. Τα βλέπετε εδώ, είναι το γυμνάσιο της Νάουσας, το γυμνάσιο των ριζωμάτων, είναι να αποπερατωθεί, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, εδώ η νομαρχία, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου, σε συνεργασία με το Δήμο της Αλεξάνδρειας, και τελειώνει πλέον αυτό το κτίριο, το εκθεσιακό κέντρο, όπως το λένε εγώ, λέω, πολιτιστικό κέντρο του Δήμου της Αλεξάνδρειας, του δικτύου ίδρυψης. Το δίκτυο ίδρυσης αναβάθμισης του ίδρυσης του Δήμου Πλατέως, κάποιες άλλες παρεμβάσεις στο Δήμο της Αλεξάνδρειας, στο Πλατή πάλι το Δημοτικό Θέατρο, εξοπλισμός του Δημοτικού Θεάτρου και τα άλλα έργα που είναι έτοιμα για ένταξη. Όταν λέω έτοιμα, υποβλήθηκε ο φάκελος, το βλέπετε παρακάτω, είναι και στα Ανθέμια, στην Ειρηνούπολη, στον Αρχάγγελο, Τριλοφιά, Μελίκη, Κυψέλη εκεί πίσω, και τα άλλα έργα που βλέπετε από το 5 και κάτω είναι και αυτά, είναι αυτά τα έργα που σας έχω πει ότι μέχρι τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να ενταχθούν και αυτά τα έργα στο ΕΣΠΑ. Λοιπόν, στον τομέα θα πάμε λίγο στον πολιτισμό. Επειδή υπήρχαν κόστα τον πολιτισμό, τα τύπωσες τα έδωσες, τα πήγα τον πολιτισμό. Τα έχετε μπροστά σας. Τα έχετε πάρει με email. Εντάξει, οικονομία στο χαρτί, γιατί και τα αναλώσιμα μέχρι να τελειώσει ο χρόνος πρέπει να τα προσέξουμε.